Πάντως εδώ, Μανώλη, έχουμε ένα περιβάλλον θετικό, το συζητάγαμε και πριν εδώ. Το περιβάλλον της διακήρυξης των Αθηνών, που μας έχει κρατήσει ένα χρόνο και σε ένα καλό επίπεδο. Μη προκλήσεων, μη εντάσεων. Τέλος πάντων, σε ένα περιβάλλον θετικό, θα το λέγαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας. Ίσα-ίσα μπορεί να προσθέθηκε και κάποια ακόμα. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε ηρεμία και στον αέρα και στη θάλασσα, Μανώλη. Η επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι ότι έφερε την Τουρκία στο τραπέζι από το μέτωπο που υπήρχε, ενώ έλεγαν από την τουρκική πλευρά ότι δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης, δεν θα κάτσουμε να συνομιλήσουμε. Ναι. Η επιτυχία των δύο χωρών είναι ότι ναι, επικρατεί ηρεμία στο Αιγαίο παρά τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Και αυτό ευελπιστούν ότι θα συνεχιστεί. Θα το δούμε αυτό. Όταν όμως ακούμε τον Τούρκο Πρόεδρο στην Καθημερινή να μιλάει για τη διακήρυξη Αθηνών, γιατί ρωτήσαμε στον Ερντογάν ποιο είναι το δυσκολότερο σημείο, το χειρότερο σημείο και ποιο είναι το καλύτερο στη σχέση των δύο χωρών. Στο χειρότερο είπε ότι ήταν η εποχή που είχαν έρθει οι στρατιωτικοί πραξικοπηματίες στην Ελλάδα με το ελικόπτερο όταν είχαν προσγειωθεί. Το καλύτερο όμως, κοιτάξτε τι λέει. Λοιπόν, το καλύτερο επίπεδο στις σχέσεις μας μπορεί να είναι η διακήρυξη της Αθήνας που υπογράψαμε τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτή η δήλωση σηματοδότησε την αρχή μιας νέας φάσης στις σχέσεις μας. Φυσικά, αυτό δεν το θεωρούμε επαρκές και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε καλύτερο επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτή η διακήρυξη θα αποτελέσει τη βάση των νέων ελληνοτουρκικών σχέσεων και ελπίζω να φτάσουν σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Εμείς κάνουμε, κοιτάξτε για τη θεολογική σχολή της Χάλκης που σας έλεγα, εμείς κάνουμε ακόμη προσπάθειες για να ανοίξουμε τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Αναμένουμε από τη γείτονά μας την ίδια επικοδομητική προσέγγιση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Κάτι περιμένει δηλαδή εκεί, λες, Μανώλη, γιατί το βάζει στη ζυγαριά. Το λέει. Ναι. Ναι, το λέει. Αλλά τι μπορεί να περιμένει. Δεν μιλάει για θρησκευτικές ελευθερίες. Ναι, ναι. Τι μπορεί να περιμένει. Τι μπορεί να ζητά εκεί. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορούν να, κατά την άποψη της Τουρκίας, να βελτιωθούν. Αυτά θα τα τραθεί θέση. Υπάρχει ένα αίτημα για τα νηπιαγωγεία, για την επέκταση του σχολείου. Ξαναλέει βέβαια την τουρκική τη μειονότητα, Μανώλη, αλλά το έχει ξαναπεί αυτό, δεν μας κάνει εντύπωση. Αυτό δεν είναι η είδηση για μένα, γιατί έτσι θεωρεί η Τουρκία, έτσι λέει ότι είναι. Ναι, διαφωνούμε, αυτό που λέει η ελληνική πλευρά είναι μουσουλμανική κτλ. Αλλά εγώ το βλέπω όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του στην Μιλιέτ, όπως το έχει πει και ο Χακάν Φιντά για άλλα ζητήματα. Από άλλη οπτική γωνία στο δούμε. Λίγο, σωστά. Όσο μπορούμε. Ναι. Τώρα το θέμα είναι ότι θέτει και τα βαριά ζητήματα και τα θέτει με έναν τρόπο που μας κάνει εντύπωση. Λέει δηλαδή, για παράδειγμα, για την κυριαρχία, ότι εμείς μπορούμε να θέτουμε θέματα κυριαρχίας, αλλά ο διάλογος να συνεχίζεται. Αυτό δεν λέει. Ακριβώς. Γιατί η ερώτηση αφορούσε τα θαλάσσια πάρκα. Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, νησίες και βρακονησίδες, και λέμε πώς μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος υπό αυτές τις συνθήκες, και η απάντησή του είναι χαρακτηριστική. Η έγκαιρεση ζητημάτων κυριαρχίας δεν είναι μια κατάσταση που βλάπτει το έδαφος του διαλόγου και εμποδίζει την πρόοδό του. Μπορούμε να προστατεύσουμε αυτό το έδαφος υπό οποιασδήποτε συνθήκες και να διασφαλίσουμε την πρόοδο. Τα θέματα αυτά, δηλαδή της κυριαρχίας του Ερντογάν, έχουν ήδη μια ιδιαίτερη θέση στον κατάλογο των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, λέει. Μπορούμε να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά με μια προοπτική που απέχει αποτετερεσμένα και υιοθετώντας μια προσέγγιση που πιστεύει στη λύση. Όλοι γνωρίζουν πόσο ευαίσθητοι είμαστε ως Τουρκία για το περιβάλλον, ωστόσο δεν θα ήταν σωστό να το δούμε αυτό σε ένα εύχριστο κάλυμα και να προσπαθήσουμε να κρύψουμε πίσω του άλλες αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Κάθε ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο δικό του πλαίσιο. Πράγματι, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε κλειστές και ημί κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο, μεταξύ άλλων και σε περιβαλλοντικά θέματα. Από την άλλη πλευρά, όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί de facto καταστάσεις σε αυτή τη γεωγραφία. Αυτό που δηλαδή, στο τι λέει εδώ, λέει, θέλει να συνεργαστούμε και σε αυτό το θέμα, η Τουρκία αυτό λέει. Θέλει να συνεργαστούμε και δεν θα δεχθούμε μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο. Δηλαδή, αμφισβητώντας την κυριαρχία. Αμφισβητώντας, είναι άλλο πράγμα. Αναγνωρίζω την κυριαρχία σου, έλα να συνεργαστούμε για να πάμε σε μια win-win κατάσταση. Και είναι άλλο πράγμα. Αμφισβητώ την κυριαρχία σου και αν θες εδώ να συμφωνήσουμε και να βρεθούμε κάπου, θα συνεργαστείς. Και αλλιώς δεν αναγκαστικά. Αλλιώς δεν θα το πιστεύω. Το έχει ξαναπεί βέβαια, το ξαναείπε εν είδη απειλής, Μανώλη, όλο αυτό.
Τώρα το λέει σε άλλο επίπεδο. Ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι. Να το δούμε κάποια στιγμή. Δεν λέει τώρα, mm-hmm. δεν θα το συζητήσω τώρα, δεν είπε τώρα, θα το πω με το Μητσοτάκη, αλλά mm-hmm. είναι από τα θέματα που βρίσκονται στη λίστα yeah. των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή η Ελλάδα λέει υφαλοκρηπίδα μόνο, η Τουρκία λέει συγγνώμη, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Πάντως, και το λέμε εδώ, αυτό. Καταλαβαίνουμε, διότι... συγγνώμη Μανώλη που σε διακοπτώ, με συγχωρείς πολύ. Παρακαλώ, καταλαβαίνουμε εδώ είμαστε, ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης, όπως λέει στη συνέντευξή του στη Μιλιέτ, πει στον Ερντογάν. Γιατί αντέδρασες σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα σε μια περιοχή που δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, mm-hmm. είναι ελληνικό έδαφος, ο κύριος Ερντογάν θα του πει ότι εγώ αμφισβητώ ότι αυτό είναι ελληνικό έδαφος. Προφανώς το λέει. Βέβαια. Εάν δηλαδή ο Μητσοτάκης αποφασίσει να το βάλει και το βάζει στη Μιλιέτ, mm-hmm. ο Ερντογάν θα απαντήσει αυτό που λέει στην καθημερινή της Κυριακής. Εντάξει, και ο Μητσοτάκης θα απαντήσει αντίστοιχα. Ναι. Δηλαδή, ελπίζουμε να πάνε όλα καλύτερα και νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα γιατί προσπαθούν. Υπάρχουν σημεία που αυτή τη φορά είναι επικίνδυνα. Τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα την κάνουν πιο δύσκολη τη συνάντηση αυτή. Γιατί έχουν προστεθεί ζητήματα. Μάλιστα. Ωστόσο, επειδή έχει δημιουργηθεί και σας το λέω από το ρεπορτάζ μου και από τις δύο πλευρές, mm-hmm. και από την ελληνική και από την τουρκική, ναι. επειδή έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, δηλαδή και οι Τούρκοι λένε ότι ό,τι μας έχουν πει οι Έλληνες το έχουν τηρήσει και οι Έλληνες λένε ότι μας έχουν πει οι Τούρκοι το έχουν τηρήσει σε πολλά ζητήματα, ναι. αυτό δημιουργεί ένα καλό κλίμα εμπιστοσύνης και σε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό ας το τονίσουμε. Όμως. Η τουρκική θέση για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Επειδή είπαμε η Ελλάδα είναι με τα, για τα ζητήματα τα θαλάσσια, συγγνώμη, για την υφαλοκρηπίδα. Ναι. Ο Τούρκος Πρόεδρος στην εφημερίδα λέει για το λύση πακέτο. Υποστηρίζουμε ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται ως πακέτο. Δεν πρέπει να αγνοούμε άλλα αμφιλεγόμενα σημεία εστιάζοντας σε μία μόνο και διαφορά. Mm-hmm. Δεν αποκλείουμε λύσεις που είναι εγγεγραμμένες στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ εφόσον είναι απαραίτητο, αρκεί να μην λέμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά ας μείνουν άλυτα τα άλλα. Και ας αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μαζί. Δηλαδή, τι λέει. Αυτό σας το πω, δηλαδή, επειδή το ρώτησα. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο το θέμα της υφαλοκρηπίδας, κύριοι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να επιληθούν. Mm. Πρέπει να λυθούν μαζί. Και δεν μιλάει για τη Διεθνές Δικαστήριο. Τον Δεκέμβριο είχε μιλήσει για πιθανότητα. Δικαστηρίου. Ναι, ναι, ναι. Τώρα λέει καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και θα το δούμε. Αλλά πακέτο. Τώρα. Εντάξει, αυτό δούμε. Μανώλη αποκλείει όμως. Δεν περιλαμβάνει το πακέτο. Οποιαδήποτε ναι. λύση. Όταν σου λέει ότι εγώ τα συζητάω ή όλα ή τίποτα, πα στο τίποτα. Στο τίποτα. Η Ελλάδα δεν συζητάει τίποτα από αυτά. Το καλό είναι. Δεν έχει συζητήσει κάτι. Το ναι. καλό. Συμφωνώ μαζί σου. Το καλό όμως είναι ότι παρά αυτές τις θέσεις και των δύο πλευρών δεν υπάρχουν παραβιάσεις. Δεν υπάρχουν παρενοχλήσεις, επικρατεί μια ηρεμία στο Αιγαίο και σωστά, αυτό είναι σωστά. καλό. Έρχεται, προσέξτε, συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, νομίζω είναι πέμπτη φορά, Μητσοτάκη Ερντογάν στην Αθήνα. Ναι. Στην Αθήνα. Άγκυρα, το τον Ιούλιο πιθανότατα στο ΝΑΤΟ, μετά τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ, άρα όλα είναι υπό έλεγχο και αυτό είναι καλό. Οι Υπουργοί Εξωτερικών στο Λονδίνο πριν από 15 μέρες. Δεν ξεφεύγει η κατάσταση, λες. Άρα, δεν ξεφεύγει, δεν ξεφεύγει η κατάσταση. Αλλά δεν αλλάζει νομίζω κάτι αυτός είναι ο μανολικός στόχος. Δηλαδή, όχι. Αυτά τα προβλήματα θα τα διαιωνίσουμε, θα τα κουβαλάμε σε επόμενες γενιές, στους αιώνες των αιώνων, τι θα γίνει. Και μέχρι και πότε. Στο όνομα ενός καλού κλίματος, μπράβο, μια χαρά είναι το κλίμα και πολλαπλώς συμφέρει να είναι έτσι το κλίμα ναι. και οικονομικά και εθνικά και αλέως πώς, αλλά τι θα γίνει. Και πόσο αντέχει αυτή η διαδικασία. Να ξέρουμε ότι υπάρχουν. Υπάρχει καθαρός χρόνος όμως. Τώρα πια υπάρχει καθαρός πολιτικός χρόνος μπροστά στους δύο ηγέτες και στα επιτελεία τους ναι. για να μπορέσουν κάποια από τα θέματα που μπορούν μήπως να συζητηθούν ή να επιληθούν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αργότερα, δεν λέω σήμερα τώρα στην Άγκυρα, αργότερα θα μπούμε σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο τι καλά που τα λέμε και τι καλά που τα λέμε. Ακριβώς. Χτίζονται πράγματα. Σας το λέω, αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, αλλά ναι. χωρίς βιασύνη. Σωστά, σωστά. Step by step. Που θα λέγαμε και στα ελληνικά. Εδώ, Μανώλη, ο χρόνος, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, Μανώλη. Καζάν-καζάν. Καζάν-καζάν. Έχουμε όμως το χρόνο μπροστά μας, ο οποίος είναι οι θητείες των δύο ηγετών. Μετά δεν ξέρουμε τι Βεβαίως. Θα γίνει. Εδώ τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Είναι... Θα πάει για τρίτη θητεία. Θα σηκωθεί να φύγει να πάει κάπου αλλού. Θα κάνει κάτι άλλο, θα το δούμε. Εκεί ο Ερντογάν επίσης θα παραμείνει στην ηγεσία. Λέει ότι είναι η τελευταία του. Θα φύγει, θα αλλάξει το περιβάλλον είναι... τελείως. Γι' αυτό το έχουμε έναν ορίζοντα συγκεκριμένο. Δεν είναι ανεξάντλητο. Δεν είναι ευκαιρία. Μπράβο. Είναι ευκαιρία
και για την Αθήνα και για την Άγκυρα αυτή η παρούσα κατάσταση, διότι αργότερα, τι εννοώ, αργότερα μπορεί να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση στην Αθήνα να είναι κυβέρνηση ανίσχυρη στην Τουρκία. Μάλιστα. Είναι το αντίστροφο. Έχουμε ισχυρές κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στις δύο χώρες που μπορούν να πάρουν αποφάσεις προς μια κατεύθυνση. Θα το δούμε.